Επίσκεψη πραγματοποίησε στην Άρτα στο πλαίσιο της περιοδίας στην Ήπειρο ο Αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Παναγιώτης Γουρίδης εν ώψη του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα του RTV παρουσίασε το όραμά του για την Ήπειρο. Θετική η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όχι με τη λέξη μόνο ανάπτυξη, αλλά με τη λέξη δίκαιη ανάπτυξη. Γιατί κάποια στιγμή το αποτέλεσμα της ανάπτυξης πρέπει δίκαια να μοιραστεί στα κοινωνικά στρώματα της χώρας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θέλοντας να κάνουν πράξη το σύνθημά τους αναγκαίο καλό και θέλοντας να είναι χρήσιμοι ως ένα κομμάτι της κυβέρνησης, κινητοποίησε όλες τις οργανώσεις πανελλαδικά και κατά περιφέρεια κατεβάζει τις προτάσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της κάθε ελληνικής περιφέρειας. Οι οποίες είναι λίγο πιο συγκεκριμένοι να πάμε να αυτό. Μέχρι τώρα τα συνέδρια τα οποία έχουν γίνει είναι το πρώτο συνέδριο έγινε στην Δυτική Μακεδονία, όπου καταθέσαμε τις δικές μας προτάσεις. Το δεύτερο συνέδριο έγινε στην Στερεά Ελλάδα, στη Λαμία, όπου καταθέσαμε και εκεί τις δικές μας προτάσεις. Το τρίτο έγινε στην Κρήτη, όπου καταθέσαμε και εκεί τις δικές μας προτάσεις. Το τέταρτο έγινε στη Θεσσαλία, όπου στην Λάρισα καταθέσαμε τις δικές μας προτάσεις και μάλιστα την πρότασή μας για νέου τύπου αγροτικές επιχειρήσεις, κάτω από ειδικό οικονομικό και οικονομικό και νομικό καθεστώς. Και τώρα γίνεται το πέμπτο αναπτυξιακό συνέδριο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ηπείρου, όπου και εδώ καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις. Να ακούσουμε κάποιες από αυτές, κύριε Γουρίδη. Το επιστέγασμα των προτάσεών μας είναι το αηφόρο χωριό. Γιατί πιστεύουμε ότι όλη η Ήπειρος μπορεί πραγματικά να έχει ως πόλους ανάπτυξης την αηφορία στη βάση μιας οργανωμένης κοινωνίας. Το αηφόρο χωριό μπορεί να έχει δυνατότητες αυτόνομης πορείας και να μπορεί η κοινωνία να απολαμβάνει τα αγαθά αυτής της αυτόνομης οικονομίας την οποία η ίδια αναπτύσσει. Η πρόταση είναι οικονομικά τεκμηριωμένη και περιλαμβάνεται ως παράρτημα στις συνολικές προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Οι συνολικές προτάσεις τις οποίες κάνουμε είναι 110 σελίδες. Έχω συνεργαστεί πανεπιστήμια, δήμοι, οι οργανώσεις μας σε όλη την Ήπειρο και είναι το επιστέγασμα, αν θέλετε, αυτόν τον οποίον η ίδια η κοινωνία της Ηπείρου μας έχει πει. Ακόμη ανέφερε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έχει πολύ σημαντικούς παραγωγικούς, οικολογικούς, υδρολογικούς, αρχαιολογικούς και διανοούμενους πόρους. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι για την ενότητα ενέργεια, υποδομές, περιβάλλον και διαχείριση υδάτινων πόρων προτείνουμε τη δημιουργία βιομηχανικού συστήματος ολικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Και για να το εξειδικεύσω για την περιοχή της Άρτας, θα σας έλεγα ότι εδώ η τεχνητή λίμνη του ΑΟΟΥ και ο ποταμός Άραχθος που πηγαίνουν στον Αυρακικό θα πρέπει να υπάρχει μια αφαίρεση των λιμάτων, γιατί ουσιαστικά ο Αυρακικός υποφέρει από τα λίμματα τα οποία καταλήγουν από τους ποταμούς και από τις λίμνες. Αυτή η ολική διαχείριση αυτών των πραγμάτων, όπου τα ειζήματα θα μπορούν να απλώνονται σε εκτάσεις, όπου να φυτεύονται ειδικά κονοφόρα δέντρα, από δασοφύτευση κλωνοποιημένων τέτοιων δέντρων, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από άλλα, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια περιβαλλοντολογική αηφορία. Μια άλλη πρόταση την οποία εμείς κάνουμε για την αγροτική ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι
Οι νέο τύπο αγροτικές επιχειρήσεις, κλάστερ, όπου ο καθένας θα μπορεί να συμμετέχει είτε με κεφάλαιο, είτε με γη, είτε με δικαιώματα, είτε με μηχανήματα, είτε με γνώση, όπου να μπορεί το αποτέλεσμα της παραγωγής να φτάνει στο ράφι και η υπεραξία η οποία αποκτάται από την τυποποίηση και το μάρκετινγκ και την προώθηση του προϊόντος να πηγαίνει στους ίδιους παραγωγούς, οι οποίοι δεν θα είναι μόνο παραγωγή. Παράλληλα, σαν ιδιαίτερο στοιχείο σε αυτή την πρότασή μας, έχουμε τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες διαμεσολάβησης, όπου δηλαδή θα υπάρχουν εταιρείες που θα παίρνουν την γνώση των πανεπιστημίων και θα την μεταφέρουν, θα την μεταφυτεύουν στην παραγωγή. Και αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν το όφελος αυτής της μεταφύτευσης θα μπορούν να πληρώνουν ένα αντίτιμο για αυτή τη μεταφορά της γνώσης. Αυτές είναι οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες διαμεσολάβησης. Δεν είναι, αν θέλετε, δική μας ιδέα. Είναι πράγματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Τέλος, ο κύριος Γουρίδης αναφέρει την πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων, δηλαδή τη δημιουργία των μετοχικών εταιριών τουριστικής ανάπτυξης, ως εργαλείο για την υλοποίηση των παραπάνω αξώνων. Η συνεργασία μας έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Να βγάλει τη χώρα από τα οικονομικά διέξοδα, να την οδηγήσει έξω από τα μνημόνια. Ήδη τον Αύγουστο του 2018 τα μνημόνια τελειώνουν και η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία μπορεί να κοιτάξει κατάματα, όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα, την ελεύθερη αγορά, όπου εκεί μπορεί να πάρει χρήματα από την ελεύθερη αγορά, να βγούμε δηλαδή στις αγορές. Παράλληλα, μέσα από την προσπάθεια την οποία κάνουμε, να ανατάξουμε την οικονομία στη βάση της παραγωγής, όχι στη βάση της οικονομικής μεγένθησης κεφαλαίων, θα αφήσουμε μία παρακαταθήκη για να μπορέσει η οικονομία να αναπτυχθεί μέσα από τις μεγάλες επενδύσεις τις οποίες προσελκύουμε και μέσα από αυτές να μπορέσουν να ξαναχτιστεί ο μικρομεσαίος ιστός των επιχειρήσεων που δίνει, αν θέλετε, δουλειά στους, ναι, στους νέους και να μην έχουμε και το brain drain.